Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται. Ποιος θα κάνει κουμάντο αν γίνεται κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και τα θεσμισμένα όργανα διακυβέρνησης ή τα κομματικά όργανα θα παρεμβαίνουν στην εφαρμογή του κυβερνητικού έργου? Σήμερα ποιος κάνει κουμάντο? Ρωτώ εσάς. Ο Πρωθυπουργός ή ο κ. Μπαλτάκος έκανε κουμάντο? Επειδή όμως επικαλείστε το πρόγραμμά σας και ότι θα φέρετε μια άλλη, έναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης. Η Ελλάδα έχει σύνταγμα. Το οποίο εμείς θέλουμε να το τιμήσουμε, όχι να το καταργήσουμε. Άρα, ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, η κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έκαναν οι κυβερνήσεις των μνημονίων με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με τα νομοσχέδια μέσα σε ένα άρθρο, με τις τροπολογίες τελευταίας στιγμής. Να πείτε εσείς τι θα κάνετε. Εγώ λοιπόν, κυρία Κούκλη, σας λέω ότι η Ελλάδα έχει σύνταγμα. Το σύνταγμα της χώρας ισχύει. Αλλά πρέπει να καταλάβετε και κάτι ακόμα, ότι η δημοκρατία ισοκομματική είναι στοιχείο της δημοκρατίας μας συνολικά. Και όταν υποβαθμίζεται, όταν βλέπετε κόμματα του ενός αρχηγού που αποφασίζει και διατάζει, να μην είστε ευτυχείς και ευχαριστημένοι με αυτό που συμβαίνει. Από την άλλη όμως, είναι προτιμότερο αριστερά... να έχουμε κόμματα με συλλογική λειτουργία, με δημοκρατία, με ελευθερία απόψεων, και ας υπάρχει ο κίνδυνος της μονταζιέρας. Η αριστερά χρόνια κατηγορούσε τις παρατάξεις του παλαιού δικοματισμού ότι είχαν αλώσει το κράτος, ότι τα κόμματα είχαν διεισδύσει στο κράτος διορίζοντας στελέχη και δικά μας παιδιά. Ακριβώς το ερώτημα έτσι. Είναι αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να αλλάξει επικεφαλή στελέχη στο δημόσιο τομέα και να φέρει τα δικά του παιδιά. Σας ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό. Πριν απάντησα στο θέμα της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Άλλο λοιπόν είναι ζωντανή η εσωκομματική δημοκρατία και άλλο είναι η κομματικοκρατία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι, μιας και σας έλεγα πριν ότι θέλουμε να συγκρουστούμε με το 2009, στην Ελλάδα δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε μια μεγάλη τομή με το χθες. Πολλοί μου λένε ότι ακόμα και αν ήθελες, εσύ δεν θα βρίσκες τα στελέχη να στελεχώσουν ένα κρατικό μηχανισμό. Βρίσκονται αυτά. Ξέρετε, ακόμα και έτσι να είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Πιστέψτε με, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Εμείς λοιπόν θα εμπιστευτούμε. Τους ικανούς και άξιους άλλων κομμάτων θα τους κρατήσετε. Εμείς αυτό θέλω να σας απαντήσω. Εμείς θα εμπιστευτούμε τη δημόσια διοίκηση. Θα εμπιστευτούμε τους δημόσιους λειτουργούς. Και θα σταματήσουμε αυτό το πάρτι, αυτή την ασυδοσία, αυτή τη σπατάλη. Όχι κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση. Κάθε φορά που αλλάζει ένας υπουργός, mm-hmm. να φέρνει και 80 υπαλλήλους μαζί του μετακλητούς που να τους βάζει σε κρίσιμες θέσεις του Υπουργείου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να εμπιστευτούμε τους δημόσιους λειτουργούς με κριτήριο την εντιμότητά τους και την ικανότητά τους. Όχι με κριτήριο τις ιδέες τους, τις απόψεις τους. Και αυτό θα είναι μια επαναστατική τομή στη δημόσια διοίκηση. Όπως τομή θα είναι και το σχέδιο που έχουμε ετοιμάσει για συγχώνευση Υπουργείων. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς, από την κορυφή πρέπει να ξεκινήσει. Σήμερα έχουμε καμιά πενταριά υπουργούς. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο είναι δυσλειτουργικό. Εσείς δεσμευτήκατε σπάταλο. Για δεκαμελές Υπουργικό Συμβούλιο. Βεβαίως. Δεσμευτήκαμε για δεκαμελές και θα το παρουσιάσουμε το δεκαμελές εκεί... Υπουργικό Συμβούλιο. Το οποίο θυμίζει και λίγο το 15 μελές, αλλά εν πάση περιπτώσει. 15 μελές είναι σήμερα, κυρία Χούγκλη. Θέλω να ρωτήσω το εξής όμως. Η άλλη όψη αυτού του ευέλικτου. Είναι αποτελεσματικό σε συνθήκες κρίσης. Η άλλη όψη αυτού του ευέλικτου μικρού Υπουργικού Συμβουλίου είναι και το ερώτημα που θέτουν πολιτικοί σας αντίπαλοι και καλοπροαίρετα. Πώς είναι δυνατόν τόσο λίγοι υπουργοί, οι οποίοι δεν θα έχουν και εμπειρία από διακυβέρνηση, να αναλάβουν να φέρουν εις πέρας ένα τόσο πολυσύνθετο έργο? Δηλαδή και τα ενωμένα χαρτοφυλάκια και τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους και την εφαρμογή της, τη θεραπεία της ανθρωπιστικής κρίσης και βεβαίως να θέσετε σε εφαρμογή το δικό σας μεταρρυθμιστικό έργο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε την εμπειρία που είχαν οι προκατοχοί μας. Δεν έχουμε την εμπειρία της συνδιαλλαγής. Δεν είμαστε καλοί στη διαπλοκή με τα μεγάλα συμφέροντα. Όπως γνωρίζετε, δεν τα έχουμε και πολύ καλά ούτε με τους μηντιάρχες ούτε με τους τραπεζίτες. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν παίρναμε μίζες στα ταμεία τα κομματικά μας από τη Siemens και από άλλες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό τι σχέση έχει με την ικανότητα των υπουργικών στελεχών? Εκεί πράγματι έχουμε μία έλλειψη εμπειρίας. Όμως θα σας έλεγα ότι αυτό είναι το πλεονέκτημά μας. Το πλεονέκτημά μας είναι ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την εμπειρία που είχαν αυτοί που κυβέρνησαν τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια. Και ότι εμείς τάμπουλα ράσα θα έρθουμε να οικοδομήσουμε μια διαφορετική σχέση αποκατάστασης αξιοπιστίας του πολίτη με την πολιτική. Και ότι η δική μας η εμπειρία είναι σφυριλατημένη μέσα στους αγώνες, κρίνεται και την κρίνει ο λαός, έχει να κάνει με την καθαρότητα και την εντιμότητά μας, με την πίστη μας, την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε τομές και να διεκδικήσουμε το δίκαιο του ελληνικού λαού και το δημόσιο συμφέρον. Την είδαμε και την κρίναμε την εμπειρία των προηγούμενων. Που φτιάχνανε νόμους για να αποφεύγουν την ευθύνη των υπουργών,
που νομοθετούσαν στη Βουλή για να αποφύγουν το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας προκειμένου να αποφύγουν ευθύνες, την είδαμε την εμπειρία τους. Κυρία Κούκλη, έριξαν την χώρα στα βράχια οι έμπειροι. Αυτός ο χαρακτηρισμός συνοδεύει και εσάς, κύριε Τσίπρα, αν μου επιτρέπετε μια έτσι προσωπική ερώτηση. Ας αφήσετε και εμάς τους άπειρους να πάρουμε την ευκαιρία που μας αξίζει. Αυτό το ερώτημα λοιπόν θέλω να θέσω σε εσάς, να μεταφέρω μάλλον σε εσάς, ότι και εσάς σας θεωρούν άπειρο. Είστε νέος, δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία διακυβέρνησης. Ο κ. Σαμαράς μίλησε για μαθητευόμενο μάγο. Τι απαντάτε? Ο κ. Ρέντσι, που είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας, είχε εμπειρία διακυβέρνησης πριν. Γιατί δεν τον ρώτησε κανένας γι' αυτό? Εγώ λοιπόν απαντώ ότι αυτό είναι το πλεονέκτημά μας. Το πλεονέκτημά μας είναι ότι θέλουμε να δώσουμε μια όθηση προς το μέλλον. Και στο κάτω-κάτω, εγώ εκπροσωπώ και μια γενιά, κυρία Κούκλη, η οποία σήμερα βρίσκεται στο στόχαστρο. Είναι η γενιά που χτυπήθηκε περισσότερο από αυτή την κρίση. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου, οι φοιτητές μου στο Πολυτεχνείο, είναι εκτός χώρας. Είναι η γενιά των 200.000 επιστημόνων που είναι μετανάστες στο εξωτερικό. Και αν θέλετε, εδώ είχαμε και μία πολιτική και κυβερνήσεις που ήταν εχθρικές στη νεότητα. Το να είσαι νέος σήμερα στη χώρα μας, μάλλον είναι αμάρτημα. Διότι οι νέοι δεν μπορούν να ονειρευτούν, δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά. Ζούνε στα 35 τους με τους γονείς τους και τρέφονται από μια σύνταξη του παππού. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Έχετε δημιουργήσει όμως πολλές προσδοκίες. Θα δώσουμε λοιπόν εμπιστοσύνη στη νέα γενιά, κυρία Κούκλη. Θα εμπιστευτούμε τη νέα γενιά ή θα μείνουμε στη λογική ότι μόνο όσοι έχουν την εμπειρία? Αν είναι μόνο όσοι έχουν την εμπειρία, τότε σε αυτή τη χώρα θα έπρεπε να μας κυβερνάνε οι δεινόσαυροι που είχαν πάντοτε την εμπειρία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μια μεγάλη τομή. Καταλαβαίνετε όμως, συμφωνείτε, φαντάζομαι, ότι έχετε δημιουργήσει πολλές προσδοκίες, έχετε ανεβάσει τον πύχη, δεν θα έχετε πάρα πολύ χρόνο και ο κόσμος θα έχει περισσότερες απαιτήσεις από εσάς που του υπόσχεστε την ελπίδα, όπως είναι και το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Κούκλη, ο κόσμος έχει πλήρη συνείδηση και ξέρω ότι δεν προσδοκά από εμάς να μετατρέψουμε την νύχτα σε μέρα. Ούτε μας ζητά να έχουμε μαγικό ραβδί. Ούτε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές μέσα σε λίγες μέρες που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια. Από εμάς ο κόσμος ζητά εντιμότητα, ζητά αποφασιστικότητα για μεγάλες συγκρούσεις, ζητά να μην γίνουμε σαν τους προηγούμενους. Από εμάς ο κόσμος ζητά δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Και πιστεύω, κυρία Κούκλη, ειλικρινά, ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια διαφορετική μέρα, κυρίως διότι θα αλλάξει η ψυχολογία του Έλληνα και της Ελληνίδας. Ακόμα και αν έχουμε δυσκολίες και αν έχουμε ανηφόρα μπροστά μας, που θα έχουμε ανηφόρα, και πιστεύω ότι με ενότητα, εθνική ενότητα και με προσπάθεια συλλογική θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Ακόμα και στις δυσκολίες, η ψυχολογία, αν αλλάξει, αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο θετικό ρόλο. Και να σας πω και κάτι. Θα παίξει ρόλο και στην Ευρώπη, θα παίξει ρόλο και στις αγορές. Διότι μέχρι τα τώρα έχει δημιουργηθεί σαν αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και άρα θα πρέπει να προεξοφλήσουμε το κόστος, να προεξοφλήσουμε την καταστροφή. Και την έχουν ήδη προεξοφλήσει στα spreads που ανεβαίνουν. Όταν όμως έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και η επόμενη μέρα είναι μια κανονική μέρα και μάλιστα μια μέρα που δώσει δυνατότητες στη χώρα μας και δεν υπάρξει ούτε καταστροφή, ούτε διάλυση, ούτε σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί, τότε νομίζω ότι και οι αγορές αυτό θα το κρίνουν θετικά και θα εκλειφθεί, θα βγει μια θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια προς πάσα κατεύθυνση για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί στο δύσκολο έργο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, στο δύσκολο έργο του να ξανακάνουμε την Ελλάδα μια χώρα κανονική και μια χώρα ευρωπαϊκή, διότι μια χώρα με εκατομμύρια ανθρώπους να είναι σε συνθήκες πείνας και εξαθλίωσης δεν είναι κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την έτσι πολύ ζωντανή και ζωηρή συζήτηση. Πάντοτε είναι ζωντανή και ζωηρή και νομίζω ότι αυτό είναι, έτσι αξίζει κανείς να συζητά στο φως, χωρίς προκάτ ερωτήσεις και μακάρι να το ανταποκρινόταν και ο Πρωθυπουργός σε μια τέτοια συζήτηση. Δεν το άντεξε. Κρίμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.